Ο Άλεφ έρχεται να ξανακερδίσει. Ο Ρούκα θα κλέψει πολύ ωραία ο Ζωά Πέδρο. Θα γυρίσει το πλασέ του Παπουλή. Πολύ άστοχο με τα αριστερό. Ντέρμπι αιωνίων του Αποέλ ανοίγει το σκόρ. Εδώ γίνεται το κλέψιμο από τον Σακέτη. Το γύρισμα όμως δεν ήταν εκεί που θα ήθελε ο Παπουλής. Πέδρο για τον Άλεφ. Θέλει να αλλάξει παιχνίδι για τον Ζάντερ. Καλή κίνηση του Βραζιλιάνου. Μπαίνει με δύναμη στην περιοχή. Ο Πάρτο θα πει όχι. Επιμένει ο Απόλλωνας. Νέο σουτ. Άστοχο από τον Σαρδινέρο. Όμως το πρώτο στο 5 από τον Ζάντερ ήταν πολύ καλό. Ο Πέδρο ανεβαίνει και πάλι. Τον κλείνει ο Χαρή. Θα κάνει καλή σέντρα. Μεγάλη ευκαιρία και πάλι χαμένη από τον Μάγκλιτσα. Ο Απόλλωνας, ο οποίος ξεκινάει πολύ δυνατά το παιχνίδι. Στο Σακέτη, ο Άλεφ για τον Γιάκολη, ξεκινάει την κούρσα του Πέδρο. Τώρα θα πάρει μπάλα ο Πέδρο. Θα κάνει συρτή σέντρα. Θα βάλει τελευταία στιγμή το πόδι ο Διακητέ και θα κόψει. Ο Γιάκολης στο 1-2, ο Κροάτης από πλάγια. Θα γυρίσει, ο Παπολής κατεβάζει. Τεράστια ευκαιρία και πάλι. Στο 11ο λεπτό της αναμέτρησης. Πέδρο. Η σέντρα θα διώξει σε κόρνερ ο Πάρτο αφού είχε πάρει περίεργη τροχιά και πήγαινε προς το τέρμα. Πάσα στον χώρο, δεν ήταν καλή, ξανακερδίζει όμως ο Κροάτης. Θα κάνει και την σέντρα, το σουτ θα χτυπήσει στον Μάγκλιτσα από τον Σαρδινέρο. Θα δεχθεί την μπάλα με δύναμη στο πρόσωπο ο Κροάτης. Η Αλκή με τον Χαρή τώρα να ψάχνει τον Μαφερή που γύρισε το πλασέ πάνω από τα δοκάρια. Η Αλκή στο φάουλ με τον Φραγκέσκου και πάλι. Ίδια προσπίση ο Ρούκα εκτελεί στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά 1-0. Η μπάλα πάει στα δίχτυα από την κεφαλιά του Διακητέ. Ανοίγει το σκορ στο 19 και παγώνει το τσιριοστάδιο. Ο Διακητέ, ο οποίος σηκώθηκε στο δεύτερο δοκάρι από την εκτέλεση του Ρούκα, έπιασε την κεφαλιά, έστειλε την μπάλα στη γωνία. Ο Βάλε δεν μπόρεσε να αντιδράσει και έγινε το 1-0 στο 19 για την Αλκή που παίρνει προβάδισμα μέσα στο τσίριο στάδιο. Από την κεφαλιά, από το φάουλ του Ρούκα και την κεφαλιά του Διακητέ, 0-1. Με τον Αντελαγέ Διακητέ, τον 28χρονο Γάλλο, να πετυχαίνει το δεύτερο γκολ του στο πρωτάθλημα. Στη μέρη μπάλα για την Αλκή, το 0-1. Ο Ρούκα στο χώρο για τον Μάτσι, πολύ καλή παλιά. Ο Ολλανδός θα κάνει το σούτο, Βάλε θα σταματήσει την μπάλα. Καλή στιγμή και αυτή για την Αλκή. Στο 20 ξάφνιασε τον Απόλλωνα, ο οποίος έδειξε και στις προηγούμενες φάσεις. Εδώ ένα γυριστό σούτ από τον Ρούκα, η μπάλα φεύγει έξω. Πάσα δυνατή για τον Πέδρο, πρόλαβε αλλά σηκώθηκε το Σημεάκι. Παρακολουθεί την εξέλιξη, Απόλλωνας όμως κερδίζει. Ο Μάγκλιτσα για τον Παπουλή. Τώρα θα κάνει το σούτ, την μπάλα θα κοντράρει. Μάγκλιτσα. Ο Σακέτη το πλασέξω. Άλλη μια ευκαιρία χαμένη για τον Απόλλωνα. Θα μπορούσε να είχε τελειώσει και ο ίδιος ο Μάγκλιτσα την φάση, δεν το κάνει. Εκτέλεσε ο Ρούκα απευθείας, ο Βάλε θα πέσει και θα σώσει. Πολύ καλή εκτέλεση από τον Ρούκα. Ο Βάλε θα μαζέψει πολύ ωραία στο 31 στη γωνιά του. Η κάθετη είναι καλή για τον Μάγκλιτσα. Για να δούμε την επιλογή του Κροάτη. Θέλει στήριγμα, πήγε να το δώσει ο Γιάκολης τελευταία στιγμή, ο Ιτούα βάλει το πόδι. Σαρδινέρο, Σακέτη. Καλή πάσα για τον Παπουλή. Στο χώρο αυτός, κάτω το Σημεάκι, η πάσα και 1-1 από τον Μάγκλιτσα. Από την ασίστ του Σαρδινέρο, ο Απόλλωνας σοφαρίζει στο 41 με το 11ο φετινό γκολ του Άντων Μάγκλιτσα. Και να μου επιτραπεί να πω ένα από τα πιο σημαντικά μέχρι το επόμενο, γιατί ο Απόλλωνας ήταν εμφανέστατα χωμένος από το προβάδισμα της Αλκής. Πλέον ισοφαρίζει πριν ολοκληρωθεί το ημίχρονο, 41. Από την κάθε την παλιά, κανένα offside εδώ, εξαιρετική για τον Παπουλή. Πίσω από την μπάλα είναι ο Μάγκλιτσα, ο Σαρδινέρο του δίνει έτοιμο γκολ. Από εκεί δεν μπορούσε να στοχίσει ο Κροάτης.
1-1 στο 41. Και πάμε στον Ονησίφορο. Ο Παπουλής για τον Πέδρο, ενώ μειώνει η Ομόνια με τον Ντάρμπι Σάιερ στο 38 σε 2-1. Η παλιά, ο Μάγκλιτσα, πάνω το Σινιάκη. Είναι κάτω από την προηγούμενη διεκδίκηση και το βλέπετε ήταν πιο μπροστά ο Μάγκλιτσα. Ελευθερώθηκε από το μαρκάρισμα, θα κάνει και την σέντρα για τον Μάγκλιτσα. Κατεβάζει για τον Σακέτη, κοντρολάρει, πλασάρει έξω. Τεράστια ευκαιρία για τον Εστεβάν Σακέτη στο 43. Σαρδινέρο ήταν κάνει πάση του Σαντέρ, ο οποίος τον ξανακέρδισε. Τώρα για τον Σαρδινέρο. Μπροστά του Ειτούα, η πάσα για τον Μάγκλιτσα θα γυρίσει. Εκείνη ο Γιάκολης, η μπάλα θα κοντράρει. Ο Πέδρο το σουτ, έξω. Άλλη μια ευκαιρία. Με το που πέτυχε τον γκολ, από όλα να ξαναπήρε μπρος. Παπουλής τσίπησε λίγο την μπάλα, ο Διακητή όμως ήταν εκεί. Και ο Ρούκα, έρχεται ο Πέδρο για να κλέψει, θα μπει στην περιοχή με δύναμη, θα γυρίσει. Το 2-1 τώρα από τον Παπουλή, στο δοκάρι και μέσα στο 52. Από την προσπάθεια την εξαιρετική του Ζωά Πέδρο, ο οποίος μπήκε με πολύ δύναμη, έκλεψε την μπάλα και στο 52 ο Παπουλής θα γυρίσει το παιχνίδι για τον Απόλλωνα. Με το 7ο εφετινό του γκολ. Και πάνε να το πανηγυρίσουν, αφιερώνοντας το στον Μιχάλη τον Φανή. Ξαναδούμε τον γκολ και ο Νησίφορος θα μας πει το γιατί. Ξανά εδώ, κοιτάξτε πόσο γρήγορα αντιλήφθηκε την φάση ο Πέδρο. Έκλεψε, μπήκε με αποφασιστικότητα στην περιοχή, γύρισε. Ο Πάρντο αρχικά πρόλαβε τον Μάγκλιτσα, αλλά στη συνέχεια το πλασέ του Παπουλή στο δοκάρι και μέσα για το 2-1. Ο Απόλλωνας θα γυρίσει το παιχνίδι και θα πάρει προβάδισμα στο σκορ στο 52. Φραγκέσκου, καλή παλιά απέναντι για τον Ρούκα. Πορτογάλος με το δεξί το σουτ, πάνω από τα δοκάρια του Βάλε. Πάσα του για τον Σαρδινέρο, πάτησε για τον Παπουλή. Σαρδινέρο πλασάρει αδύναμα και εκεί που βρισκόταν ο Πάρντο. Κάνει κίνηση και παίρνει μπάλα τώρα ο Σακέτη. Θα γυρίσει την μπάλα για τον Γιάκολης, ελευθερώθηκε ο Κροάτης. Ωραίο το σουτ έξω όμως, δίπλα από τα δοκάρια του Πάρντο. Καλή στιγμή για τον Απόλλωνα στο 61. Τι θα γίνει ο Λοζής, θα πάει δεξιά που είναι φυσική του θέση. Εδώ εκτελέστηκε το κόρνερ, 2-0 ο Γιούστε. Ο Ισπανός που λυτρώνει τον Απόλλωνα γιατί το ένα γκολ διαφορά δεν διασφάλιζε κάτι στον Απόλλωνα. Στο 64 ο Έκτορ Γιούστε, τέταρτο εφετινό γκολ. 3-1 για τον Απόλλωνα, ο οποίος πλέον παίρνει προβάδισμα 2 τερμάτων. Από το κόρνερ που εκτελέστηκε, σηκώθηκε μόνος του ο Ισπανός, κάρφωσε την μπάλα στο τέρμα του Πάρντο και έκανε το 3-1 στο μαρκάρισμα. Εδώ βλέπετε με τον Λοϊζίδη, ο οποίος τον κρατούσε κιόλας, αλλά υπήρχε μεγάλη διαφορά ύψους. Παρά το μαρκάρισμα, βλέπετε, τον κρατάει διαρκώς. Ο Γιούστε σηκώθηκε, κάρφωσε την μπάλα και έκανε το 3-1. Με μία για τον Παπουλή, το 1-2, πολύ ωραία. Ο Ζάντερ φεύγει μπροστά. Η πάσα του καλή για τον Γιάκολη, θέλει να ο Μάγκλιτσα, μπήκε στην περιοχή. Ο Παπουλής πλασάρει, 4-1. Πανέμορφο αυτό το γκολ από τον Απόλλωνα. Χάθηκε η μπάλα σε αυτή την αντεπίθεση. Και έγινε έτσι το 4-1 από τον Παπουλή, έχω την εντύπωση. Δεν ξέρω αν έκανα κάποιο λάθος. Ο Γιάκολης, για να δούμε. Πάντως η αλήθεια είναι ότι έκρυψαν την μπάλα οι παίκτες του Απόλλωνα. Εδώ το 1-2 έχει γίνει με τον Παπουλή, ο Ζάντερ με την μία για τον Μάγκλιτσα. Αυτός γύρισε, ο Γιάκολης είναι ο σκόρερ. Πραγματικά το πιο όμορφο από τα 5 γκολ της αναμέτρησης. Υπέροχο τελείωμα, υπέροχο συνδυασμός. Απλό ποδόσφαιρο που πολλές φορές είναι και πιο δύσκολο να το παίξεις. Αλλά το αποτέλεσμα είναι αυτό που είδατε. Ο Πόλωνας λοιπόν θα κλείσει, στο Τασέκη Τσάχνα στο πρώτο γύρο. Εδώ η παλιά του Ντασίλβα. Φάτσα με το 5-1 ο Ζάντερ και θα το κάνει. Αλλά η ασίστα τον Άλεξ Ντασίλβα ήταν όλα τα λεφτά. Στο 77
Ο δείκτης του σκορ ανεβαίνει στο 5-1 για τον Απόλλωνα, ο οποίος είπαμε ότι είχε θέμα μέχρι να φτάσει στην ισοφάριση ή θέλετε μέχρι να φτάσει στο 2-1. Από την ώρα που έγινε το 2-1 κάνει ό,τι θέλει στο γήπεδο και αυτή τη φορά είναι η σειρά του Ζάντερ να χρηστεί σκόρερ. Κοιτάξτε την παλιά την φοβερή, κανένα offside του Άλεξ Τα Σίλβα με το εξωτερικό φάλτσο. Έβγαλε τον Ζάντερ τέτα-τέτ, πλάσαρε τον Ούρκο Πάρτο γράφοντας το 5-1. Μαρικά υπέροχη παλιά του Άλεξ Τα Σίλβα. Ο Πάρτο προσπάθησε, βρήκε λίγο την μπάλα με το πόδι, αλλά δεν μπόρεσε να αποτρέψει τον γκολ που έδωσε στον Ψύχα. Ο Ψύχας για τον Μάτσι πάνω από το Σινιάκη. Λίγο πιο μπροστά ο Μάτσι. Ο Ντα Σίλβα κατέβασε. Το μακριά θέλησε να κάνει ένα γκολ από αυτά που είναι για highlight, αλλά έφυγε λίγο πάνω από τα δοκάρια του Πάρτο που τα χρειάστηκε παντός. Ο Σκέμπρη για τον Ρομπέρς τώρα. Μεγάλη παλιά για τον Γιάκολης, δεν είναι offside, μένει κάτω το σημαίακι. Φάτσα με τον Πάρτο Γιάκολης, πήγε να δώσει τον γκολ στον Τζελάγια. Ο Πάρτο το κατάλαβε και μάζεψε.